Τόσοι φίλοι, συγγενείς κι όμως κανείς. Ένα τηλέφωνο να μάθει πώς περνάμε. Ξέρετε, όταν γράφτηκε αυτό το τραγούδι, ήμασταν μόλις πριν ένα χρόνο από αυτή τη ηλικία. Το τραγούδι αυτό φτιάχτηκε γιατί ήταν όλη μας η ανάγκη με τη φωνή μας να βρούμε συμμάχους και άλλους που νιώθουν σαν και εμάς. Από τότε έχουν περάσει 20 χρόνια και έχουν ενωθεί οι φωνές μας. Η μουσική μας έχει φτάσει μακριά. Μας έχει κάνει φίλους. Μας έχει κάνει πολύ δυνατούς, γιατί είμαστε ενωμένοι. Και ξέρετε, είναι πολύ τρομακτικό πράγμα αυτή η ένωση. Γιατί συνέβη χωρίς να χρειαστεί κανένα βάθρο, καμία εξουσία. Δεν παρακολουθήθηκε κανείς για να έχουμε αυτή τη δύναμη. Να μπορούμε να δημιουργούμε αυτό το συναίσθημα. Και το καταλαβαίνω. Είναι βαθιά τρομακτικό. Γι' αυτό και μας φοβούνται τόσο πολύ όλους εμάς τους απόφοιτους Λυκείου. Γιατί η τέχνη σε κάνει να σκέφτεσαι. Και όταν αρχίζεις να σκέφτεσαι, αρχίζεις να διεκδικείς. Άκουσα πως τίποτα δεν θέλετε να μάθετε. Από αυτό βγάζω το συμπέρασμα πως είσαστε εκατομμυριούχοι. Το μέλλον σας είναι σιγουρεμένο. Το βλέπετε μπροστά σας σαν πλατό φως. Φρόντισαν οι γονείς σας για να μην σκοντάψουν τα πόδια σας στη πέτρα. Γι' αυτό τίποτα δεν χρειάζεται να μάθεις. Έτσι όπως είσαι εσύ, μπορείς να μείνεις. Και έτσι κι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες, μιας και καιρή, όπως έχω ακούσει, είναι ανασφαλής. Τους ηγέτες σου έχεις, που σου λένε ακριβώς τι έχεις να κάνεις για να πας καλά. Έχουν μαθητεύσει πλάι σε εκείνους που ξέρουν τις αλήθειες για όλους τους καιρούς και τις συνταγές που πάντα βοηθάνε. Μιας και για σένα γίνονται τόσα πολλά, δεν έχεις ούτε το δάχτυλάκι σου να κουνήσεις. Βέβαια, αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, η μάθηση θα ήταν υποχρέωσή σου. Διεκδικούμε δημόσιες σπουδές σε όλες τις βαθμίδες. Που να προετοιμάζουν για το ανώτατο πανεπιστήμιο. Και να εξασφαλίζουν τα ακαδημαϊκά και εργασιακά μας δικαιώματα. Σύλλογος σπουδαστών χορού θεάτρου και κινηματογράφου.